Καλώς ήρθατε στο podcast του Poker News με τίτλο Heads Up Show. Παρουσιάζει ο Greek Grinder. Γεια σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast. Μπορεί να είχαμε λίγο καιρό να κάνουμε ένα podcast, αλλά αυτή τη φορά επιστρέφουμε πολύ δυναμικά με ένα άτομο το οποίο το κυνηγούσε και το ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε ένα podcast μαζί. Είναι κατά τη γνώμη μου ο πιο hot Έλληνας παίκτης σε αυτή την περίοδο, Δάμος Ασλανίδης. Καλησπέρα, Δάμο. Καλησπέρα και από μένα. Σε ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για το χρόνο σου και για τη δυνατότητα που δίνεις στον κόσμο να ακούσει μερικά πράγματα για σένα, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε ακουστεί κάτι γενικά, δημόσια. Ναι, είναι χαρά μου να παρευρίσκομαι σε τέτοιες συζητήσεις. Μου αρέσει πολύ να βοηθάω με ένα μικρό λιθαράκι στο χώρο του πόκερ, οτιδήποτε είναι αυτό εδώ. Και όταν γίνεται μια οργανωμένη και σωστή δουλειά, είναι ακόμη πιο ωραίο να προσφέρεις. Έτσι, για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί πες μας έτσι 2-3 λόγια. Καταρχήν, από πού πρώτο έμαθες για το πόκερ και πώς ξεκίνησες ακριβώς να παίζεις? Είναι ψιλομεγάλη ιστορία από πού πρώτο έμαθα. Ήτανε μέσω ενός φίλου που ξεκίνησε να παίζει το 2000. Κλασικά μέσω ενός φίλου, ας πούμε, μαθαίνουν οι περισσότεροι, που ήτανε μέσα στα παίγνια, στα τυχερά παίγνια, και το 2005 ξεκίνησε να ασχολείται με το πόκερ. Και μου έκανε μια ανοίξη πάνω σε αυτό. Ήμασταν αρκετά καλοί φίλοι και είμαστε ακόμη. Και μου έκανε μια ανοίξη πάνω σε αυτό, ότι υπάρχει αυτό το παιχνίδι και λοιπά, ας πούμε. Και έκανα κι εγώ μια προσπάθεια τότε, φυσικά χωρίς να γνωρίζω ιδιαίτερα πράγματα. Ραντομάς ήμουνα, δεν γνώριζα πώς γίνεται πάνω στο παιχνίδι. Στη συνέχεια, το 8-9, άρχισα λίγο σιγά σιγά να παίζω λίγο περισσότερο, με cash games κυρίως. Ασχολιόμουν όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς κέρδη, παρέμεινα δηλαδή ένας παίχτης ο οποίος έχανε κάποια λεφτά, και από το 10-11 ξεκίνησα να ασχολούμαι κάπως επαγγελματικά, να βγαίνουν κάποια χρήματα, κυρίως με PLO, cash PLO. Μέχρι το 13 έδωσα τεράστιο volume με 6-max και heads up games κυρίως, και έκανα μια στροφή στα MTT. Και συνέχισα να ασχολούμαι περισσότερο με τα MTT, μου άρεσαν περισσότερο τα MTT, προσπάθησα να βελτιώσω το παιχνίδι μου κλπ. Αυτό το, η στροφή αυτή πώς προέκυψε δηλαδή, και ξαφνικά από τα cash, ας πούμε, έκανες τέτοια αλλαγή? Τα MTT νομίζω πως είναι περισσότερο ανταγωνιστικό παιχνίδι από τα cash και μου προξένησε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είναι, και, είναι σαν game το παιχνίδι, ας πούμε, των MTT, δηλαδή το βλέπω ότι βελτιώνει το skill σου συνέχεια, προσπαθείς. Και στα cash υπάρχει φυσικά αυτό, αλλά στα cash είναι ένας φαύλος κύκλος. Κάνεις το ίδιο πράγμα συνέχεια και κάπου με κούρασε αυτό το πράγμα. Και στα MTT βρήκα μια διέξοδο και τα αγάπησα πραγματικά. Μου άρεσαν πάρα πολύ, ας πούμε, η φιλοσοφία τους, και αυτό. Έκανα τη στροφή μου για αυτό το λόγο. Είναι αλήθεια ότι τα cash games, αν μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε έτσι, στο μυαλό το δικό μου τουλάχιστον. Εντάξει, τώρα βέβαια εγώ δεν είμαι καλό δείγμα, γιατί και εγώ είμαι fan των MTT γενικά. Αλλά νομίζω ότι τα cash games είναι μια ευθεία γραμμή, ας πούμε, αν μπορούσα να τα παρουσιάσει με ένα γράφημα. Ενώ τα MTT είναι ένα αλλοπρόσαλο πράγμα, το οποίο δεν έχει ούτε σταματημό, ούτε αρχή, ούτε τέλος. Το εννοείς ως από την πλευρά της διακύμανσης ή γενικά δηλαδή το τι κάνει? Το εννοώ από την πλευρά της εξέλιξης που έχει το παιχνίδι στη διάρκεια του, ρε παιδί μου. Δηλαδή από την άποψη ότι είναι αυτό που λες, κάνεις το ίδιο πράγμα. Μαθαίνεις το ίδιο παιχνίδι pre-flop, το ίδιο παιχνίδι post-flop. Όχι. Αλλάζει και στα. Και στα cash games αλλάζει το παιχνίδι με την πάροδο του χρόνου. Έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές. Ίσως στα MTT αλλάζει περισσότερο το παιχνίδι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλάζει περισσότερο η φιλοσοφία του παιχνιδιού και αυτό που είναι πιο κερδοφόρο, δηλαδή τη δεδομένη στιγμή. Αλλά και στα cash αλλάζει. Ίσως λιγότερο. Είναι πιο τυποποιημένα τα cash πάνω σε αυτό που λες, δηλαδή. Και από πλευρά διακύμανσης που προανέφερα, νομίζω πως τα cash είναι αρκετά πιο φιλικά προς τον παίχτη, δηλαδή στον κερδοφόρο παίχτη. Δεν έχεις τα swings που έχεις, δηλαδή κάνεις δύσκολα ένας σταθερός καλός ρέγκ, ας πούμε, κάνει δύσκολα αρκετούς αρνητικούς μήνες μέσα σε ένα χρόνο. Ένας στα MTT μπορεί να κάνεις κάλλιστα αρνητικό χρόνο ολόκληρο, δηλαδή να είσαι μείον, να τελειώσει μείον. Στα cash είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Ισχύει αυτό που λες τώρα και μου δίνεις έτσι μια ωραία πάσα για αυτό που έλεγες, που λες για τα τουρνουά και το ότι το παιχνίδι αλλάζει, που λέμε, ας πούμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι βλέπω ότι τον τελευταίο καιρό διάφορα patterns που υπάρχουν στο παιχνίδι αλλάζουν πιο τακτικά. Δηλαδή παλιότερα, ας πούμε, π.χ. το 2007,
ήταν, ας πούμε, π.χ. το στάνταρ ότι κάνω 3 επί raise και κάποια στάνταρ moves που γενικά ήταν το tight aggressive παιχνίδι πολύ στη μόδα, ας πούμε, εκείνη την εποχή, το οποίο ήταν για αρκετά χρόνια σταθερό και πεζόταν έτσι το παιχνίδι. Τώρα βλέπω τελευταία ότι βγαίνει κάτι, ακούγεται 6 μήνες, ξέρω εγώ, ένα χρόνο maximum, πάπ, μετά το αλλάζουν πάλι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το έχεις εντοπίσει αυτό καθόλου, ας πούμε? Νομίζω ότι ναι, γίνονται αλλαγές, αλλά όχι σε 6 μήνες και έτσι. Δηλαδή, ήταν έτσι μόδας π.χ. το 10-11 που δεν ήμουν αρέγκα, ας πούμε, στα high stakes, στα MTT. Ήταν έτσι μόδας το pre-flop leveling κυρίως. Να γίνονται πολλά 3-bets, 4-bets, 5-bets. Αυτό με την πάροδο του χρόνου άλλαξε. Οι παίχτες που κάνανε αυτό το πράγμα, είτε παίζουν live, δηλαδή κάποιοι που ήταν πολύ σκληροί εκείνα τα χρόνια και δεν ασχολούνται πλέον με το online τόσο ενεργά, είτε οτιδήποτε άλλο έχουν σταματήσει, δεν γνωρίζω. Και πλέον έχουμε περάσει, ας πούμε, στο να πηγαίνεις πιο πολύ post-flop κλπ. Αυτό γίνεται τώρα, δηλαδή, τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Κυνηγάς, δηλαδή, περισσότερο το post-flop game και να βγάλεις edge post-flop, που είναι και πιο low variance, δηλαδή, από το να πας στα pre-flop 4-bets, 5-bets κλπ. Αλλά γίνονται ραγδαίες σίγουρα εξελίξεις πάνω στο παιχνίδι και αλλάζει συνέχεια το παιχνίδι και η φιλοσοφία του, δηλαδή. Και νομίζω πως στο μυαλό μου, ας πούμε, το έχω θέσει ότι π.χ. αυτά εδώ ξεκινάνε, δηλαδή η κλίμακα είναι οι κορυφαίοι στο No Limit, ας πούμε, Texas Hold'em, είναι οι cash gamers που παίζουν τα high stakes π.χ. στις stars. Από εκεί περνάει η φιλοσοφία του παιχνιδιού, κυρίως για το post-flop παιχνίδι, το μεταβιβάζουν στους επόμενους, στην επόμενη κλίμακα, δηλαδή στο επόμενο στάδιο παικτών, ας πούμε, που είναι π.χ. οι πάρα πολύ καλοί λαϊβάδες MTT players, και μετά περνάει στο τρίτο στάδιο που είναι οι πάρα πολύ καλοί στα high stakes του online poker, ας πούμε. Νομίζω πως είναι μια κλίμακα, ας πούμε, που λειτουργεί έτσι. Στα high stakes τουρνουά εννοείς η τελευταία κλίμακα? Ναι. Και μετά πηγαίνεις πιο κάτω κατηγορίες, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Και πάει πιο κάτω κατηγορίες. Ναι. Ήταν μια πολύ ωραία διαβάθμιση αυτή, νομίζω, για το πώς ακριβώς μπορούμε να κρίνουμε το επίπεδο των παικτών, αν και εφόσον μπορούμε να τους συγκρίνουμε μεταξύ τους. Ναι, δεν υπάρχει σύγκριση. Απλά λέω από πού περνάει η φιλοσοφία. Νομίζω πως οι κορυφαίοι, δηλαδή, του είδους είναι αυτοί που παίζουν στα high stakes cash games, ας πούμε, π.χ. στις stars. Δεν τρέχουν κιόλας τώρα, δηλαδή, πολύ σπάνια θα τρέξουν. Αλλά όταν τρέξουν αυτοί που παίζουν, δηλαδή, True Teller, ο OTB, Red Baron κλπ. Ο Fizz και αυτοί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μαζί με το κλείσιμο του Full Tilt ψιλοψόφισε και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, του κάνω rail και βλέπω, ας πούμε, να παίζουν 200-400 και 400-800 και όλα αυτά. Λίγο έχει εξαφανιστεί δεν, από το. Δεν υπάρχουν ψάρια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Δεν υπάρχουν fan players, τέλος πάντων, να είμαι πιο ευγενικός. Δεν υπάρχουν fan players. Τα λεφτά, ας πούμε, είναι λιγότερα. Η αγορά αρχίζει και υποφέρει. Αυτό φαίνεται, δηλαδή, το βλέπουν όλοι, νομίζω. Άρα τελικά η πολύ κλισέ ερώτηση, πού οδεύει το online poker? Ποια είναι η απάντηση? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Προβλέψεις κάνουμε όλοι. Φαντάζομαι ότι πρέπει κάτι να γίνει και να ανοίξει η αγορά. Δηλαδή, π.χ. να μπουν οι Αμερικάνοι, να αλλάξουν κάποια πράγματα. Αυτοί που διαχειρίζονται αυτό, ας πούμε, το προϊόν, που είναι ένα τεράστιο προϊόν, η Αμάγια, π.χ. Να σκεφτεί κάτι, ας πούμε, για να προσελκύσει περισσότερο κόσμο. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό εδώ, αλλά νομίζω πως πρέπει να μπουν οι Αμερικάνοι κυρίως. Δηλαδή, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι τεράστια αγορά. Θα πάρει, δηλαδή, το παιχνίδι 5 χρόνια ζωής επιπλέον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή, θα πάρει εύκολα, δηλαδή, 5 επιπλέον. Ναι, εντάξει, αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο η επιρροή που είχαν οι Αμερικάνοι στο χώρο του online poker γενικά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι όταν είχε κλείσει, ας πούμε, το Full Tilt. Και είχαν βγει όλες αυτές οι φήμες για τα λεφτά που οφείλονταν στους παίκτες και όλα αυτά. Τα λεφτά που οφείλονταν στους Αμερικάνους ήταν περισσότερα από τα λεφτά που οφείλονταν στον υπόλοιπο κόσμο. Στον υπόλοιπο κόσμο, ναι. Οπότε. Παίζαν και περισσότεροι Αμερικάνοι κιόλα εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή δεν ήταν στην Ευρώπη τόσο διαδεδομένο. Ναι, ναι. Ήταν στη Σκανδιναβία, ήταν σε Γερμανία και τέτοια. Εντάξει, τώρα πλέον είναι μάστιγα παντού το πόκερ. Ναι. Παίζει όλο ο πλανήτη. Και είναι πραγματικά κρίμα το ότι δεν έχει του Αμερικάνου αυτή την εποχή, ας πούμε, το παιχνίδι μέσα. Σίγουρα θα διπλασιαζόντουσαν για πλάκα τα prize pool, νομίζω. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω και κάποια ελπίδα για να μπαίνουν οι Αμερικάνοι. Καλά, με τον Τραμπ, ειδικά τώρα δεν το συζητάμε, εντάξει. Αλλά
Και γενικά, ας πούμε, δεν βλέπω να γίνεται κάποια κίνηση προς τα εκεί. Αν κάνουν κάτι, ίσως να κάνουν κάτι για να παίζουν μεταξύ τους, ας πούμε, όπως γίνεται στο New Jersey και αυτά. Στο New Jersey, ναι. Ωραία, οπότε ας επιστρέψουμε λίγο σε σένα και είμαστε στο 2012-2013 που έχεις κάνει τη μετάβαση στα MTT. Παράλληλα παίζω CAS, παίζω και CAS παράλληλα, ακόμη και τώρα παίζω κάποιες φορές CAS. Το έχω συρρυκνώσει άπειρα, δηλαδή παίζω κατά κόρον παίζω MTT και παίζω πολύ λίγο CAS όταν θέλω να χαλαρώσω. Στο 12-13-14 έπαιζα παράλληλα CAS Games και MTT και το 15 έπαιξα αρκετά CAS Games. Παίζα παράλληλα με τα MTT μου, ας πούμε. Αλλά ναι, κυρίως ας πούμε PLO. Γενικά νομίζω ότι είναι καλό και άλλη παραλλαγή είναι καλό να παίζεις και CAS είναι καλό να παίζεις όταν είσαι παίκτης του τουρνουά. Δηλαδή, μόνο καλό γίνεται στο παιχνίδι σου από όλο αυτό. Έτσι δεν είναι? Ναι, ισχύει. Ναι, γιατί όταν είσαι κολλημένος σε κάτι, νομίζω ότι υποφέρει από. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν υποτιμάω προφανώς MTT, παίζω και εγώ τώρα πλέον, δεν παίζω τόσο MTT, δεν παίζω πλέον τόσο CAS. Δεν θέλω να αποτιμήσω, ας πούμε, προφανώς τους MTT grinders και έτσι, αλλά νομίζω πως έχουν μεγαλύτερο βάθος οι CAS gamers, ποκερικά. Νομίζω πως έχουν περισσότερο παιχτικό βάθος και κάνουν πιο εύκολα μετάβαση από τα CAS games στα MTT, από ότι ένας παίχτης MTT μπορεί να πάει στα CAS games. Νομίζω ότι είναι και λίγο πολύ κοινή παραδοχή το γεγονός ότι οι CAS game παίκτες είναι πιο ολοκληρωμένοι, να το πούμε έτσι, από τους παίκτες MTT, ας πούμε. Δηλαδή, όλοι νομίζω ότι συμφωνούν σε αυτό. Είναι πιο συνηθισμένοι στο να παίζουν βαθύ πόκερ. Με πολλά blinds που εκεί μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορείς να κάνεις με 40 blinds, 50 blinds, 30 blinds πολλές φορές. Εξασκείς το μυαλό σου πολύ περισσότερο, σκέφτεσαι, δημιουργείς συνέχεια πολλά πράγματα κλπ. Και όταν ξεκινάς έτσι και ασχολείσαι με τα τουρνουά πιο ενεργά, ποια είναι η στιγμή που λες, όπα, έχει ψωμί εδώ, ας πούμε. Πότε το συνειδητοποιείς αυτό? Όσο παράδοξο και να ακούγεται, δεν το έκανα αποκλειστικά και μόνο, φυσικά το έκανα και γι' αυτό, δεν το έκανα αποκλειστικά και μόνο, ας πούμε, για να βάλω χρήματα. Ίσως στα CAS Games δικαιούμουν περισσότερα χρήματα, ειδικά και την εποχή ίσως δικαιούμουν παραπάνω χρήματα από ό,τι στα MTT. Απλά μου άρεσε το παιχνίδι, μου άρεσε το challenge στο να βελτιωθώ και να γίνω, ας πούμε, καλός reg και να ανταγωνιστικός και έτσι. Και βλέποντας ότι βελτιώνω το παιχνίδι μου, έβλεπα να κάνω, ας πούμε, deep runs, να πλησιάζω σε λεφτά, να παίρνω κάποιες φορές κάποια λεφτά και αυτό το πράγμα στην αποτυχία έβλεπα ποια είναι τα λάθη μου, τι δεν κάνω καλά, τι δεν πάει καλά κλπ. Είναι ωραίο δηλαδή και από τη μια μεριά και από την άλλη. Όταν πας καλά δηλαδή έχεις όρεξη και θες να βελτιωθείς, όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, είναι καλό να μην το ρίχνουμε, ας πούμε, στην κακοτυχία μας και να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά, ρε φίλε. και να το βελτιώνουμε. Όντως, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό που λένε οι παίκτες του τουρνουά, ρε παιδί μου, ότι όταν τρέχεις καλά, όταν κερδίζεις να υποθέτεις ότι τρέχεις καλά και όταν χάνεις να υποθέτεις ότι κάτι κάνεις λάθος. Ναι. Δηλαδή, είναι πολύ στάνταρ αυτό, το έχω διαβάσει αρκετές φορές, ας πούμε, ότι. Να μην θεωρείς την κακή τύχη, ρε παιδί μου, τη φταίει που χάνεις, ξέρω, όταν χάνεις. Καλά, οι περισσότεροι μας, ας πούμε, το ρίχνουμε πολλές φορές την κακή τύχη πάνω στην άσχημη στιγμή, αλλά μετά πρέπει να επεξεργαζόμαστε, όταν ηρεμεί το κεφάλι, να επεξεργαζόμαστε τι γίνεται. Μου δίνανε κίνητρο και τα δύο, μπορώ να σου πω, δηλαδή. Και στη χασούρα και στο κέρδος. Αυτό που λες τώρα είναι πολύ χαρακτηριστικό για το κέρδος, γιατί θυμάμαι ένα περιστατικό μετά το Million που είχες κερδίσει. Τώρα ήταν, νομίζω, την επόμενη μέρα αυτό. Έχω δει κάπου στο Facebook, δεν θυμάμαι που ήταν, μία φωτογραφία που ανέβασε ο Τζονάκος. Τζονάκος, ναι. Με τα τουρνουά που έπαιζες τη Δευτέρα. Ναι, ήταν τρόλ όλη η φάση. Ήταν, ας πούμε, από τη χαρά μου, γιατί ήταν ένα ξεμπούκωμα το Million. Δηλαδή, είχα φτάσει, ας πούμε, το 15 πολλές φορές κοντά σε αρκετά λεφτά και δεν είχα καταφέρει να κάνω ένα σκορ το οποίο θα μου κάνει διαφορά. Δεν μιλάω μόνο οικονομικά, μιλάω και ψυχολογικά, γιατί είμαι της γνώμης ότι καλό είναι να είσαι πολύ σταθερός ρε, και να κάνεις συνέχεια σκοράκια ανάλογα με το άμπι σου, τι παίζεις, 30, άμπι 40, π.χ. ποιο είναι το σκορ για αυτό το άμπι, 8-9 χιλιάρικα. Είναι καλό να κάνεις συνεχόμενα σκορ και σταθερά, αλλά νομίζω ότι σε σέβονται περισσότερο όταν θα κάνεις το μεγάλο σκορ, σε αντιμετωπίζουν κάπως αλλιώς. Και είχα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήμουν πολύ σταθερό στα καθημερινά τουρνουά. Έκανα σκορ, ας πούμε, στα ρεγκοτουρνουά.
3-4 σκορ την ημέρα. Απλά δεν είχα το ξεμπούκωμα, δεν είχα το μεγάλο σκορ. Και το Million μου έλυσε την ψυχολογία, ας πούμε. Και ναι. μου έφυγε ένα μεγάλο βάρος. Και αυτό που έγινε με τον Τζονάκο την άλλη μέρα ήταν πάνω στη χαρά μου, ας πούμε. Έβαλα ένα session, ας πούμε, και να γκριντάρω. Λέω, θα παίξω, θα δουλέψω. Και ποιο ήταν το τουρνουά που τον τρέλανε τον Τζονάκο? Το 7,5 τον Bounty Killer, το θυμάμαι. Το θυμάμαι ακόμη. Ναι, πράγματι, ναι. Ήταν όντως, και αυτό έλεγε και ο Τζονάκος, ότι ο τύπος, ρε παιδί μου, πραγματικά παίζει για το παιχνίδι, δεν παίζει, ας πούμε, για τα λεφτά, για άλλο λόγο. Η ανάγκα μας ήταν το χειμεράκι το παιχνίδι. Που έχει βγει από έναν άλλο φίλο, από τον Χαλκιαδάκη, τον Ανδρέα. Άρα από τα κάσου, ποιο είναι αυτό που ξεχωρίζει, το Million? Νομίζω πως το καθένα έχει διαφορετική σημασία. Δηλαδή, ναι, το Million ήταν αυτό που... Ήταν η απαρχή, ας πούμε, του να, και να πάρω ψυχολογία και λοιπά, όπως χρειάζεται κάθε MTT παίχτης, ας πούμε, ένα τέτοιο σκορ του αλλάζει πολλά. Το αλλάζει και το bankroll φυσικά που είναι το πρώτο, το αλλάζει και την ψυχολογία. Αλλά νομίζω πως πιο σημαντικό ήταν το στα σκουπ πάνω το 6max, το 200, που ήταν ένα σκορ σε πολύ δύσκολο τουρνά, σε ένα από τα πιο δύσκολα, ας πούμε, τουρνά, τα ετήσια της Stars, που εκεί, ας πούμε, πάτησα γερά στα πόδια μου, δηλαδή... Είναι ένα σκορ με πολύ, πολύ ικανούς αντιπάλους, σε δύσκολο field, σε μεγάλο buy-in και αυτό έχει την αξία του. Ήταν πολύ σημαντικό και αυτό για μένα. Γενικά, πάνω σε αυτό που έλεγες και πριν, ας πούμε, σχετικά με τα cash που κάνεις και το μέγεθός τους και κατά πόσο σε επηρεάζουν, νομίζω τελικά ότι οι πρώτες θέσεις έχουν λίγο έτσι μια άλλη έγκλη, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να πάρεις περισσότερα λεφτά για μια, ξέρω εγώ, τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση, ξέρω εγώ, αλλά μια πρώτη θέση θα τη θυμάσαι πάντα. Είναι η νίκη, ρε παιδί μου, που μετράει, που λέμε, γιατί ο δεύτερος είναι δεύτερος πάντα, δεν αλλάζει αυτό. Αυτό που λες είναι, νομίζω, τεράστια αλήθεια. Δηλαδή, το συζητάμε και με φίλους, μπορεί κάλλιστα να βγω π.χ. τέταρτος για 15 χιλιάρικα, λέμε τώρα, ένα τυχαίο νούμερο, για πάρε ό,τι νούμερο θέλεις, και μπορεί να βγω πρώτος για 8-9 χιλιάρικα. Μπορεί τα λεφτά να είναι περισσότερα, ας πούμε, τις τέταρτες θέσεις, αλλά θα χαρώ περισσότερο με την πρωτιά και θα κοιμηθώ το βράδυ πιο ευχάριστα. Να σου πω την αλήθεια. Ναι, εντάξει, αυτό το συνέστημα που μένει στο τέλος μόνο στο τραπέζι, ρε παιδί μου, και έρχονται οι μάρκες σε σένα και τέλος, ξέρω εγώ, εντάξει, είναι μεγάλη ιστορία. Με τα live τι γίνεται? Με τα live δεν τα κυνηγάω τόσο πολύ. Επειδή είμαι συνηθισμένος τόσα χρόνια να παίρνω πολύ action στο online poker και μου αρέσει πολύ περισσότερο αυτό, πηγαίνω σε κάποια live. Δηλαδή ήταν καθιερωμένο ταξίδι, ήταν η Πράγα κάθε χρόνο. Μου αρέσει πολύ, πηγαίνουμε συνέχεια τα τελευταία χρόνια. Μου αρέσει σαν μέρος κλπ. Από εκεί πέρα πηγαίνουμε στα Σκόπια κάποια κοντινά ταξίδια. Πηγαίνω στο Ροσβάντοφ, ας πούμε, κάποιες φορές εδώ. Τσεχία πάλι. Αυτό. Δεν τα κυνηγάω ιδιαίτερα, μπορώ να πω. Έχω και ένα θεματάκι με τα αεροπλάνα. Να το αναφέρουμε και αυτό. Έχεις κάποιο πλάνο γενικά στα live, ας πούμε, έχεις κάποιο στόχο, κάτι που θα ήθελες να πετύχεις, οτιδήποτε, ή έτσι αφήνουν και ψηλό αδιάφορο? Δεν μπορώ να πω ότι με αφήνουν αδιάφορο τελείως. Απλά επειδή είμαι εστιασμένος τώρα στο χώρο του online poker, κοιτάω να πετύχω τους στόχους μου στο online poker κατά πρώτο λόγο. Και όταν θα θελήσω να χαλαρώσω, νομίζω πως θα στραφώ κυρίως στο live. Στο να περνάω πιο χαλαρές ώρες, να μην ταλαιπωρώ τόσο πολύ τον εαυτό μου. Νομίζω είναι πιο χαλαροί ρυθμοί, πιο χαμηλή σφιγμή από ό,τι είναι στο online poker κλπ. Και ίσως είναι και πιο soft τα field, προφανώς. Γενικά το βλέπω αυτό ότι μου φαίνεται σαν μια normal εξέλιξη, από την άποψη ότι βλέπω παίχτες, ας πούμε π.χ. τώρα να μιλήσουμε για τον κορυφαίο αυτή τη στιγμή στον κόσμο, με βάση τα αποτελέσματά του, που είναι ο Fedor Holles, ας πούμε, ο οποίος ξεκίνησε... Διέλυσε τα πάντα στο online, ας πούμε, και μετά έκανε τη μετάβαση στα live που πλέον παίζει μόνο εκεί τα μεγαλύτερα, ας πούμε, events. Που αυτό είναι, εντάξει, ένα extreme παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ακόμη και Έλληνες παίκτες που έχουν ακολουθήσει αυτή την πορεία, ρε παιδί μου. Ξεκίνησαν από τα online, τα κράσαραν και μετά ξαφνικά πήγαν στο live. Έχεις κάποιο πλάνο, εσύ τέτοιο? Δεν είναι άμεσο. Στο μυαλό μου δεν το έχω οριοθετήσει ότι πρέπει π.χ. να τελειώσω, ας πούμε, με το online και να κάνω τη μετάβαση στο live, σου είπα. Δηλαδή, ο στόχος μου είναι, μόλις δω ότι μπουκώνω τελείως από το online και πετύχω κάποια πράγματα που έχω στο μυαλό μου, μετά, μόλις έρθει το πλήρωμα του χρόνου, μπορώ να κάνω και μια στροφή στο live. Αυτό. Δεν λέω ότι δεν μου αρέσει. Σίγουρα δεν μου αρέσει όσο το online. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή μου αρέσει περισσότερο το online. Αλλά σε κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι περνώντας και τα χρόνια, δεν θα έχω τις ίδιες δυνάμεις
και θα προτιμώ να κάνω στροφή στο live poker, που είναι πολύ πιο χαλαρό και πολύ πιο ήρεμο από ότι είναι το online αυτό. Αλλά δεν έχω οριοθετήσει ότι π.χ. σε ένα χρόνο πρέπει να παίζω live. Δεν το έχω κάνει αυτό. Είναι ωραία φάση, ρε, άμα το κάνεις και το ταξιδάκι σου, βλέπεις, συναναστρέφεσαι με κόσμο, που είναι κάτι πολύ βασικό. Το online poker δεν το έχει καθόλου, ας πούμε, είναι πολύ ατομικό άθλημα. Προφανώς, ναι, προφανώς. Οπότε συνδυάζεται κάπως και με τα ταξίδια, δηλαδή είναι λίγο διαφορετική η φιλοσοφία, ρε παιδί μου, του live. Είναι αλήθεια αυτό και δεν είναι εύκολο να κάνεις τη μετάβαση. Ακόμη και τώρα για να χαλαρώσεις, για να χαλαρώσω δηλαδή κάποια ταξίδια. Τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι κρυωμένος, έχω μια γρίπη και έκοψα ταξίδια, ας πούμε, στην Τσεχία που θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να πάω. Είναι καλό για να χαλαρώσεις. Δηλαδή δεν ήθελα τόσο πολύ να δώσω αυτό το διάστημα, απλά στο online, και ήθελα να πάω να παίξω λίγο live, αυτό που λες, λίγο πιο κοινωνικό, να μιλήσεις, να χαλαρώσεις. Είναι καλό, σου κάνει καλό και στη δουλειά σου τη main, ας πούμε, το online, ας πούμε, να χαλαρώσεις και να μιλήσεις με 5 ανθρώπους, να παίξεις λίγο live, να αλλάξεις παραστάσεις. Σίγουρα σε βοηθάει, απλά δεν το έκανα για άλλους λόγους. Άρα δηλαδή μια που μιλάς για στόχους, η στόχη, ας πούμε, ενός παίκτη σαν τον Νταμουρίνιο, τι μπορεί να είναι στο online poker? Είναι χρηματική η στόχη, είναι volume, είναι συγκεκριμένα τουρνουά, ας πούμε, που τα κυνηγάμε? Πώς ακριβώς μπορεί να ορίζονται οι στόχοι? Δεν είναι θέμα volume. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το volume, γιατί έχω δώσει άπειρο volume, με έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να πιστεύω, έχω μιλήσει με τον εαυτό μου και πως πρέπει να παίξω πιο ποιοτικά πλέον. Προφανώς ο πρωτεύων στόχος είναι να βγουν κάποια χρήματα, αλλά μέσα από καλό παιχνίδι και βελτιώνοντας το παιχνίδι συνέχεια, προφανώς. Και θέλω να ασχοληθώ σε λίγο χαλαρότερους ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τη φετινή χρονιά τουλάχιστον. Άρα δηλαδή για να βοηθήσουμε και τον κόσμο που ακούει λίγο έτσι, για να μπει λίγο στην οτροπία του, πώς μπορεί ένας από τους top reg να ασχολείται με το παιχνίδι του για να το βελτιώσει. Τι είναι αυτό που κάνεις και βελτιώνεις το παιχνίδι σου? Πώς δηλαδή επιδιώκεις να βελτιώσεις το παιχνίδι σου? Ακολουθείς, βλέπεις εκπαιδευτικά βίντεο, μιλάς με άλλους επαγγελματίες, κάνεις coaching? Πώς ακριβώς επιδιώκεις να βελτιώνεις το παιχνίδι σου? Νομίζω πως είναι μία μίξη όλων αυτών που προείπες. Coaching δεν έχω κάνει στο παρελθόν. Αλλά μπορείς να βελτιώσεις το παιχνίδι σου βλέποντας hand histories δικά σου, είτε με άλλους ρεξ φίλους, είτε μόνος σου ακόμη. Μπορείς να δεις κάποια εκπαιδευτικά βίντεο σε κάποια site που υπάρχουν στο εξωτερικό. Μπορείς να ρεϊλάρεις κάποιους παίχτες που σέβεσαι και θεωρείς πολύ καλούς στο τι κάνουν. Μπορείς να δεις βίντεο του παρελθόντος και να συγκρίνεις τι κάνανε κάποιοι πολύ σκληροί τότε με το πέρασμα του χρόνου πλέον, τι κάνουν σε κάποια βίντεο που κυκλοφορούν και στο YouTube, δηλαδή δεν είναι free. Και να δεις μέσα από αυτό πώς εξελίσσεται το παιχνίδι και να σκεφτείς διάφορα πράγματα. Υπάρχουν τρόποι, νομίζω το κάνουν οι περισσότεροι δηλαδή που αγαπάνε το παιχνίδι και το θέλουν, ας πούμε, να βελτιωθούν κλπ. Το κάνουν, πιστεύω. Έχεις κάποιο βίντεο από αυτά που είπες στο μυαλό σου, έτσι πρόχειρα? Κάποιο βίντεο, εννοείς κάποιο βίντεο που να έχω δει, ας πούμε, στο YouTube από παλιό μεγάλο event κλπ? Κάποιο συγκεκριμένο δεν έχω, αλλά είναι αρκετά τα ωραία βίντεο. Δηλαδή, π.χ. το 25K νομίζω ήταν στα Γουκού πρόπερση. Α, και για online events λες, ναι. Για online events λέω. Και φυσικά, ναι, μέσα σε αυτά εδώ συμπεριέχονται και τα live events, τα high rollers κλπ. Που παίζουν οι κορυφαίοι και από εκείνους ξεκινάμε και μαθαίνουμε. Αλλά μου αρέσει, ριλάρω και πολύ στο Twitch, μου αρέσει και πολύ το Twitch και το θεωρώ πολύ διασκεδαστικό, αλλά θεωρώ ότι ακόμη και από ένα παιδί νεαρής ηλικίας που παίζει χαμηλό άμπι, ακόμη και από αυτό να μπορείς να δεις κάποια πράγματα. Δεν σου λέω απαραίτητα να βελτιώσεις το παιχνίδι σου, αλλά είναι ωραίο να βλέπεις το οτιδήποτε. Πώς σκέφτεται ένας παίχτης που παίζει π.χ. άμπι 20, γιατί μπορεί να τύχει να βρεθώ σε ένα τουρνουά που θα έχει μέσα παιδιά που ρεγκάρουν αυτά τα stakes και παίζουν π.χ. αυτά τα τουρνουά. Είναι καλό να μπορείς να σκεφτείς δηλαδή από όλες τις μεριές. Είναι κακό να σκέφτεσαι μόνο από τη μεριά σου και το τι κάνεις, δηλαδή π.χ. σε ένα regular τουρνουά στα stakes σου. Μπορεί να τύχει σε μια κατάσταση στην οποία δεν τη ζεις καθημερινά. Από όλα νομίζω πως μπορείς να κλέψεις κάτι, να πάρεις κάτι.
Ναι, και νομίζω ότι μπορεί ακόμη και να σου ανοίξει το μυαλό που λέμε. Δηλαδή να δεις κάτι που κάνει ένας σε μικρότερο άμπι, ας πούμε, και να σου βαρέσει καμπανάκι του στήλου. Κοίτα τι κάνει αυτός, ας πούμε, σε αυτό το άμπι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, νομίζω... Ναι, ίσως. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι μόνο από τα μεγαλύτερα άμπι, ας πούμε, θα δεις κινήσεις. Όχι, προφανώς. Έχει παιδιά τα οποία παίζουν χαμηλό άμπι και τα βλέπω και είναι, στέκονται πάρα πολύ καλά και δουλεύουν το παιχνίδι τους και. Και είναι πολύ καλύτερα από κάποιους παίχτες, από πολλούς παίχτες που παίζουν σε μεγαλύτερο άμπι. Δεν, το άμπι δηλαδή δεν το κλειδώνουμε και λέμε π.χ. που είσαι ρεγκ φίλε, εσύ είσαι στο άμπι 80. Είσαι παιχταράς. Ναι, είσαι στο άμπι 20, α, είναι πολύ καλύτερος αυτός. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Προφανώς και έχει παιδιά τα οποία δουλεύουν πάρα πολύ και μπορεί να είναι πολύ καλύτερα από άλλους τύπους που παίζουν high stakes. Και το θέμα με τα MTT είναι ότι... μπορεί να μην σου δώσει αυτό που αξίζει άμεσα, μπορεί κάποιος να είναι λίγο πιο τυχερός και να πάρει κάποια αποτελέσματα. Σίγουρα σε βάθος χρόνου θα πάρει το αποτέλεσμα που πρέπει. Αν σου έλεγα ότι σου δίνω 2 ώρες free coaching, ρε παιδί μου, επέλεξε. Ποιον θέλεις, με ποιον θα κάνεις. 2 ώρες free coaching. Αυτό θέλει. Θέλει σκέψη. Θέλει μελέτη. Μου βάζεις δύσκολα, ναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Είναι κάποιος ρεγκ, δηλαδή ξένος, ας πούμε, που τον σέβεσαι πολύ. Κατάλαβα πιο απλά, ξέρεις τι. Δηλαδή, μπορώ να επιλέξω τον οποιοδήποτε, ας πούμε, θέλω. Και, αν και δεν είναι στο ίδιο, θα επέλεγα, ας πούμε, ότι μπει Red Baron, ας πούμε, που ο άνθρωπος είναι άπειρος. Είναι αλλού, ναι. Ναι, είναι άπειρος παίκτης. Αλλά δεν είναι MTT player. Ναι. Αυτό είναι, δηλαδή. Από τον Goldman, ρε φίλε, θα περνά. Goldman, ε. Ναι, από τον Goldman, από τον Goldman. 2 ώρες από τον Goldman. Νομίζω είναι πιο τέτοιο, πιο... Ναι. Τον Goldman. Από τον Haxton. Άμα μου έδινες δηλαδή την επιλογή, θα έπαιρνα μάλλον θα έπαιρνα πρώτα από Haxton, ναι, το διορθώνω, και θα έπαιρνα πρώτα από Haxton και ίσως από Goldman και OTB. Ο OTB δεν είναι MTT's, αλλά είναι εντάξει, είναι θεός τύπος. Θα έχει κάτι να δώσει σίγουρα, για μην είναι MTT's. Κάτι θα έχει να δώσει, μωρέ, εντάξει. Δεν νομίζω να μας βελτιώσει πάρα πολύ, αλλά κάτι θα έχει να δώσει. Κάτι θα κάνει το παιδί, κάτι θα κάνει. Από Έλληνες. Είσαι από την Κολόνια. Κολόνια, ε. Ναι, και ο Κολόνιας είναι πολύ καλός. Παιχταράς είναι. Το πρόγραμμά σου δηλαδή από εδώ και πέρα τι λέει τον επόμενο καιρό, ας πούμε. Εντάξει, προφανώς πλησιάζει το σκουπ τώρα που θα είναι μια μεγάλη γιορτή για σένα, ρε παιδί μου. Στο άμεσο μέλλον, νομίζω πως πρωταρχικός μου στόχος είναι να ξεκουράσω τον οργανισμό μου, γιατί είμαι πολύ ταλαιπωρημένος όλο αυτό το διάστημα λόγω volume κλπ. Και να μπω κοντά στα σκουπ όσο πιο καλά γίνεται. Σε διάθεση, σε ψυχολογία, σωματικά κλπ. Γιατί νομίζω και το σωματικό μέρος παίζει. Το σωματικό κομμάτι, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό για να μπορείς να ανταπεξέλθεις στις κακουχίες του παιχνιδιού κλπ. Και επειδή περισσότεροι online grinders αφήνουμε τον εαυτό μας και δεν τον προσέχουμε όσο πρέπει, τέλος πάντων, στις κακουχίες ταλαιπωρούμαστε και λίγο παραπάνω. Και νομίζω πως πρέπει να έρθω σε μια καλή κατάσταση για να ξεκινήσω πιο δυνατά όταν πλησιάζουν οι μέρες στο σκουπ. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η καθιστική ζωή, δηλαδή. Νομίζω ότι σε κάποια φάση και μετά αρχίζεις και ο ίδιος και νιώθεις περίεργα με τον εαυτό σου, ας πούμε, και λες ότι δεν γίνεται. Σε κάποια φάση πρέπει να κουνηθώ, ρε παιδί μου, να κάνω κάτι, ας πούμε. Απ' την άποψη ότι εννοώ να γυμνάσεις το σώμα σου με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, να γίνει μια κίνηση, ας πούμε, κάτι, να βγω για περπάτημα, ξέρω, οτιδήποτε. Είναι τραγικό, νομίζω, και το κάνουμε όλοι. Δηλαδή, το μπαλάκι πρώτα το ρίχνω στον εαυτό μου, προφανώς. Νομίζω πως είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που κυρίως ή τουλάχιστον περισσότερο με Έλληνες grinders συναναστρέφομαι. Οι Έλληνες grinders δηλαδή αφήνουμε τελείως τον εαυτό μας και κοιτάμε καθαρά το παιχνίδι, που αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού και το προσπερνάμε. Το θέμα της άσκησης σε βοηθάει πάρα πολύ. Σε βοηθάει πάρα πολύ. Έχεις περισσότερες αντοχές στο παιχνίδι. Το βλέπω όταν ήμουν σε πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση. Με βοηθούσε να μπορώ να ανταπεξέλθω σε πολλά πράγματα πάνω στο παιχνίδι. Δηλαδή να έχω μεγαλύτερες αντοχές στο grinding, στις κακουχίες να μην σπάω εύκολα. Ενώ όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση, νομίζω είσαι πιο ευάλωτος στο παιχνίδι πάνω, όταν δεν σου πάνε καλά τα πράγματα, χώρια που κάνεις κακό στην υγεία σου. Δεν πρέπει να μελούμε αυτό το πράγμα. Η γυμναστική είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Ισχύει. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες και είναι το νους υγιή σαν σώμα τη γη που λέμε. Προφανώς, και... κάτι ξέρω.
Κάτι ξέρανε. Οι προγενέστεροι μας, ναι. Κάτι ξέρανε. Αυτά. Νομίζω ότι καλυφθήκαμε. Ήταν πολύ ωραία νομίζω η κουβέντα που είχαμε και έβγαλε και αρκετά ωραία συμπεράσματα και τον κόσμο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι, πώς θα πρέπει να σκέφτεται συγκεκριμένα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δάμο, για τον χρόνο σου. Ήταν πολύ ωραίο το podcast που κάναμε και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να κάνουμε και άλλα έτσι ωραία πραγματάκια. Η χαρά ήταν δική μου, Γιώργο. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Δεν το έχω ξανακάνει κι εγώ στο παρελθόν. Ελπίζω οι φίλοι του Poker News να το χαρήκανε ανάλογα και εύχομαι να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι αξιόλογο στο μέλλον. Θα τα πούμε στο επόμενο podcast. Καλό βράδυ σε όλους.